κινητοποιήσεις εάν αυτοί δεν αποσυρώταν. Η κατηγορία μάλλον των βιτίων παραμένει και περιφρουρείται. Αυτό το θεωρούμε ότι είναι ένας προστατευτισμός ο οποίος αντίκειται στον νόμο 3887. Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει ήδη και δεν επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη τροπολογία, όποιος μεταφορέας επιθυμεί μπορεί να καταθέσει αίτηση για έκδοση νέας άδειας μεταφοράς υγρών καυσίμων και το κόστος της νέας άδειας δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Η συγκεκριμένη τροπολογία έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά τροπολογιών και διατάξεων που κατατίθενται λίγα 24 ώρα πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου και που ανάβουν, όπως είναι φυσικό, φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής παραδέχεται μεν ότι υπάρχει πίεση χρόνου, είναι ωστόσο κατηγορηματικός ως προς το ότι καμία τροπολογία δεν θα περνά αν δεν εγκρίνεται από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία, πριν ακόμα έρθει στην εξουσία, άρχισε να ξοφλά γραμμάτια. Όλοι ξέρουν όμως το πάρτι με τα βιτιοφόρα. Το όργιο υπουργικών και βουλευτικών ρουσφετιών και τροπολογιών της τελευταίας στιγμής υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων πρέπει να σταματήσει γιατί γελιοποιεί το κοινοβούλιο. Όσο συνεχίζεται, έχουν ευθύνη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ αλλά και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορείς να καταθέσεις τροπολογία με άσχετο περιεχόμενο προς το περιεχόμενο του συζητουμένου νομοσχεδίου. Η πρώτη που κάθε φορά διδάσκει αρνητικά και πράττει αντίθετα είναι η κυβέρνηση. Για άτακτη υπαναχώρηση στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων κατηγορεί τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τη Νέα Δημοκρατία ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Δημήτρης Ζαφυριάδης. Αξίζει να σημειωθεί πως ενδοκυβερνητικά σημεία τριβής είχαν αποτελέσει και άλλα νομοσχέδια, όπως αυτά για τον αγροτικό συνεταιρισμό Δήμητρα, αλλά και για τα ναρκωτικά, που είχαν συναντήσει σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν ή να μην φτάσουν ποτέ στην ολομέλεια της Βουλής. Τώρα, όπως είπαμε, ήδη σε τεντωμένο σκηνή, από ό,τι φαίνεται, θα κινηθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού φέτος και κάθε απόκληση θα σημαίνει νέα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται νέο κούρεμα σε μισθούς και συντάξεις. Οι εξελίξεις θα κριθούν βεβαίως από την πορεία των εσόδων και το ΙΟΒΕ κάνει δυσίωνες προβλέψεις ότι πάμε για ύφεση στο 5%. Για κάθε 1 ευρώ υστέρηση στα φετινά έσοδα του κράτους θα κόβεται 1 ευρώ από τις δαπάνες. Αυτός θα είναι ο σκληρός κανόνας που θα εφαρμόσει το Υπουργείο Οικονομικών σε περίπτωση που τα έσοδα βρεθούν και πάλι εκτός στόχων. Περίπτωση στην οποία η Τρόικα αναμένεται να ζητήσει ξανά νέα μέτρα. Τον Ιούνιο, αν υπάρχουν αποκλίσεις, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιθανό μία από τις εισηγίες της Τρόικας να είναι να καλυφθούν οι αστοχίες με πρόσθετα μέτρα. Σε περίπτωση αποκλήσεων, στο στόχαστρο θα μπουν μισθοί, συντάξεις, δαπάνες σε δέκο και θα αποδεσμεύονται κάθε μήνα λιγότερα κονδύλια για τις δαπάνες των Υπουργείων. Και όλα αυτά όταν ήδη σχεδιάζονται επιπλέον περικοπές 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2013-2014. Η αναθεώρηση του φετινού προϋπολογισμού θεωρείται επιβεβλημένη δεδομένων του μεγαλύτερου βάθους της ύφεσης στο τρέχον έτος αλλά και της έντονης δυστοκίας που παρατηρείται στη συλλογή εσόδων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και η μελέτη που εκμονεί το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την ομάδα δράσης της Κομισιόν, στην οποία θα καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι δαπάνες. Το Μάιο αναμένεται επικαιροποιημένη έκθεση με τις προτάσεις για τις περικοπές. Τις τελικές αποφάσεις, ωστόσο, θα λάβει η νέα κυβέρνηση από ένα μενού επιλογών μετά από διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Το αν αυτές οι εξοικονομήσεις μπορούν να φτάσουν σε αυτό το ύψος χωρίς να επηρεαστούν οι μισθοί και οι συντάξεις είναι αυτό που θέλουμε, είναι αυτό που παλεύουμε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Οι προβλέψεις πάντως του ΙΟΒΕ για το 2012 κάθε άλλο παρά ευείονες είναι. Η ύφεση με συντηρητική εκτίμηση θα κλείσει στο 5% του ΑΕΠ. Η ανεργία εκτιμάται πως θα εκτοξευθεί στο 20% στο σύνολο του έτους, με την επισήμανση μάλιστα ότι τέτοιο άλμα μέσα σε ένα έτος έχει παρατηρηθεί μόνο στην Εστονία. Το έλλειμμα, παρά τις πρόσθετες παρεμβάσεις, υπολογίζεται κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, ενώ το χρέος προβλέπεται ότι θα φτάσει το 2020 στο 122,3%. Του ΑΕΠ. Από το 2008 ως σήμερα πάντως η Ελλάδα έχει χάσει το 13,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος, στις συνεχείς μειώσεις μισθών πρέπει να ακολουθήσουν και οι τιμές για να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας. Οι μισθοί δεν μειώνονται για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και ο κόσμος των επιχειρήσεων έχει πολλές φορές προσπαθήσει να το πει αυτό. Οι μισθοί μειώνονται για να επέρθει μια ισορροπία, η οποία είναι εκ των πραγμάτων αναγκαία. Εν τω μεταξύ, με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας, η Τρόικα ζητεί πλήρη στοιχεία με το ποσοστό των μειώσεων που έχει γίνει στους μισθούς, αλλά και τις αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας.
Και σε σκηνικό με τοπική σύγκρουση παραπέμπει αυτή η καθημερινή ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως η ημερομηνία των εκλογών αναμένεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει βεβαίως και η συζήτηση για τα debate, αυτή η τηλεοπτική αναμέτρηση κορυφής. Όμως για αυτές τις εκλογές εξελίσσεται σε γρίφο, αφού οι υποψήφοι για να πάρουν μέρος είναι μέχρι και 10 αρχηγοί. Σε απόσταση αναπνοής βρισκόμαστε πριν από την επίσημη δημοσιοποίηση της ημερομηνίας των εκλογών, όπως διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου. Την ώρα που ο Παντελής Καψής στο Sky ανέφερε ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα θα μάθουμε το πότε θα στηθούν οι κάλπες, χαρακτηριστικά σκληρής μάχης λαμβάνει κόντρα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Στη Λεωφόρο Συγκρού συνεχίζουν τη στρατηγική αποδόμησης του Ευάγγελου Βενιζέλου και επιτίθενται στον πρόεδρο του Πασόκ με αφορμή τα όσα είπε περί καταστροφικής διετίας Παπανδρέου ή Βάσου Παπανδρέου. Ο κύριος Βενιζέλος δεν ήξερε τίποτα για το έγκλημα του Γιώργου Παπανδρέου που κατήγγειλε η κυρία Βάσο Παπανδρέου και όπως είπε η ίδια αποτελείωσε τη χώρα. Καταλαβαίνουμε γιατί σιωπά. Θέλει να καλύψει τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά και τις δικές του ευθύνες. Άλλωστε, όρθιος χειροκροτούσε όλες τις καταστροφικές επιλογές του Πασόκ. Στην Υποκράτους ξεκαθαρίζουν ότι έχουν κάνει την αυτοκριτική τους και στρέφουν τα πυρά τους στον Αντώνη Σαμαρά, κατηγορώντας τον για ανεδαφικές προτάσεις. Όπως φαίνεται πάντως η Βάσο Παπανδρέου δεν είναι το μόνο στέλεχος που διαφωνεί ανοιχτά με την πολιτική του πρώην Πρωθυπουργού. Τον ίδιο δρόμο, αλλά σε υπιότερους τόνους, ακολούθησε και ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Δεν φταίει για όλα. Ίσα-ίσα που έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια, και πραγματικά ειλικρινή, όμως έκανε και λάθη. Και αυτά τα λάθη πρέπει ο ίδιος να τα γνωρίζει πρώτα απ' όλα, όχι να περιμένει να δούμε ο χειοψίο, μεγά, όποιος είναι αυτό. Στις τελευταίες ομιλίες του πάντως υπήρχε αυτή η απουσία. Στο Πασόκ προτείνουν 2-2 debate στον δρόμο προς τις εκλογές. Τα δύο μεταξύ Ευάγγελου Βενιζέλου και Αντώνη Σαμαρά και τα άλλα δύο με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Επίθεση σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε η Αλέκα Παπαρίγα. Ο τσακωμός ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για το ποιο από τα δύο κόμματα θα σώσει υποτίθεται το λαό είναι πλαστός. Με την έννοια ότι έχουν ίδια προγράμματα προκαιρού και ακόμα περισσότερο τώρα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη μετεκλογική συνεργασία. Αίσθηση πάντως προκαλεί η δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα που φωτογραφίζει μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας ως την καλύτερη λύση. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Αυτό όμως που εμείς εδώ θέλουμε να ευχηθούμε είναι ότι να υπάρχουν οι συνθήκες η Ελλάδα να μπορεί να κυβερνηθεί. Δηλαδή, αν πέσουμε σε κυβερνησία ή αν έχουμε επαναληπτικές εκλογικές αναμετρήσεις, αυτό σαφώς δεν θα είναι καλό για την οικονομία. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ σημειώνει ότι ο δρόμος εντός της Ευρωζώνης είναι μονόδρομος. Και μέσα σε ένα νέο κοινοβουλευτικό τοπίο και με όλα τα μετεκλογικά σενάρια ανοιχτά, μπαίνουν τα κόμματα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Ο Αλέξης Τσίπρας απίφθινε ξανά προσκλητήριο για αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Ο Βότης Κουβέλης είπε ότι ο διαμνημονιακός λόγος δεν αρκεί για μια τέτοια σύμπραξη. Ενώ κοινοβουλευτική ομάδα πλέον με 10 βουλευτές συγκροτούν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου. Εκλογικά ποσοστά, μετεκλογικοί συσχετισμοί και πολιτικές πλατφόρμες για την έξοδο από την κρίση βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα των κομμάτων λίγες μόλις μέρες πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Real, προανήγγειλε τροπολογία για την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα, προσβλέποντας σε σύμπραξη με το ΚΚΕ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Αν τα φέρει έτσι η κάλπη και στην νέα Βουλή υπάρχουν συσχετισμοί που μπορεί να επιτρέψουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας κυβέρνησης που θα αμφισβητήσει το μνημόνιο και αυτές τις πολιτικές που μας οδηγούν στην καταστροφή, τότε και η κυρία Παπαρίγα αλλά και ο κύριος Κουβέλης έχουν την αίσθηση ότι θα κάνουν και δεύτερες σκέψεις. Απαντώντας από το Λασίθιο, Φώτης Κουβέλης επισήμανε ότι ο αντιμνημονιακός λόγος δεν αρκεί για τη δημιουργία μιας ευρείας σύμπραξης. Εισηγούνται, προτείνουν και αγωνίζονται για να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη και να επιστρέψει και στη δραχμή. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει άλλη άποψη. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του λαός επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι εκλογές είναι άκερες και επικίνδυνες και καλεί να μην δοθεί εκλογική επιχορήγηση στα κόμματα. Τελικώς οι εκλογές έρχονται σε μια περίοδο που δεν πρέπει. Για το καπρίτσο και τη μετεδοξία ενός. Ας τις προσδιορίσουμε να τελειώνουμε. Ο Πάνος Καμένος, υποστηρίζοντας ότι η βασική διάκριση εν ώψη εκλογών αφορά την αποδοχή ή όχι του μνημονίου, εκτιμά ότι μπορεί να συμφωνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε το όχι, το οποίο έγραψε την ιστορία αυτού. Το όχι που πρόσφατα είπε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, όταν οι ίδιοι φέραν το σχέδιο ΑΝΑΝ.
Διαφορετικό δρόμο πήραν οι δύο διαγραμμένοι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βουλευτές, Γιουλέκας και Γιαννάκης. Ο εκλεγής στη Θεσσαλονίκη Κώστας Γιουλέκας, με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά, επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο εκβιωτής Μιχάλης Γιαννάκης προσχώρησε στους ανεξάρτητους Έλληνες. Η ένταξή μου στο κίνημα Ανεξάρτητοι Έλληνες σηματοδοτεί βάσει του κανονισμού της Βουλής την ύπαρξη κοινοβουλευτικής ομάδας. Στη συστράτευση των φιλελεύθερων δυνάμεων για τη διάσωση της χώρας προσβλέπει τώρα Μπακογιάννη, που μαζί με τον Γκι Φέρχοφσταντ επισκέφθηκαν τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα Ελλάδα 2020. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για συνεργασία και θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή για συνεργασία και πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Κοινωνική συνοχή και αξιοπρεπή εργασία προτάσει ο στόχος η Λούκα Κατσέλη έναντι της πολιτικής του ναι σε όλα που όπως λέει πρεσβεύουν Πασό και Νέα Δημοκρατία. Δείτε σε λίγο. Η Φόφη Γεννηματά μιλά στην ΕΤ. Τι λέει για τις εκλογές, τις ενδοκυβερνητικές τριβές και τη βροχή των τροπολογιών στη Βουλή. Τη μεγάλη εβδομάδα λοιπόν θα ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών και όπως ακούσατε ήδη έχουμε μια βροχή από τροπολογίες στη Βουλή αφού κόμματα και βουλευτές πέφτουν να προλάβουν το κλείσιμό της. Οι τροπολογίες αυτές φέρνουν και πολλές πολιτικές καραμπόλες. Πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν οι πολιτικοί μας συντάκτες, ο Βαγγέλης ο Γιακουμής και ο Στράτος ο Μπαλής. Καλησπέρα και στους δυο σας. Βαγγέλη, να ξεκινήσω από σένα. Δεν είναι μόνο η τροπολογία για τα βιτιοφόρα του κ. Βορύδη που δημιούργησε και μια μεγάλη ένταση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουμε σωρία τροπολογιών. Αυτό τσουνάμι. Το κλασικό φαινόμενο δεν είναι τωρινό, υπήρχε βεβαίως πάντα. Δεν είναι τωρινό και δείχνει και τον τόνο, αν θέλεις, ότι έρχονται εκλογές, ότι θα γίνουν οι εκλογές στις 6 Μαΐου, από ό,τι λέγεται μέχρι τώρα. Και γι' αυτό κατατίθενται όλες αυτές οι τροπολογίες με την μορφή βροχής. Θα λέγαμε επίσης ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι ενοχλημένο με όλη αυτή την κατάσταση, γιατί έχει δημιουργήσει και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων που στηρίζουν υποτίθεται την κυβέρνηση. Και γι' αυτό τι λέει το Μέγαρο Μαξίμου σήμερα, ότι από εδώ και πέρα δεν θα γίνονται δεκτές τροπολογίες που δεν θα έχουν σχέση με το αντικείμενο των νομοσχεδίων και ότι θα υπάρχει έλεγχος από το Πρωθυπουργικό Γραφείο σε κάθε τροπολογία πριν κατατεθεί, ώστε να υπάρχει. Όλα αυτά για λίγες μέρες, έτσι, μέχρι να κλείσει η Βουλή. Τη Μεγάλη Τετάρτη, από γι' αυτό έπεσε και η βροχή των τροπολογιών, επειδή η Βουλή κλείνει σύντομα. Ακριβώς τώρα την άδειά του για την ψήφιση τροπολογιών θα δίνει υπό προϋποθέσεις και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως είπε σήμερα στα κορυφαία στελέχη του, εάν είναι αναγκαίες αυτές οι τροπολογίες, εάν είναι εγκεκριμένες από το Υπουργικό Συμβούλιο και αν επιπλέον και αν επιλύουν επίγοντα θέματα όπως ανέφερε στη σύσκεψη αυτή. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στην σύσκεψη στην Ιπποκράτους που έγινε σήμερα, συζητήσανε και το τι θα γίνει τις μέρες που έρχονται ενώπιση των εκλογών και το τι θα κάνουν με τα debate. Και αποφάσισαν να προτείνουν να γίνουν 4 debate, 2 ανάμεσα στον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά και άλλα 2 με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Τώρα οι πολιτικοί αρχηγοί πλέον είναι πολλοί και το θέμα είναι τι θα αποφασίσουν για το εάν θα συμμετέχουν οι πολιτικοί αρχηγοί και των κομμάτων που δεν είναι στη Βουλή και τα λοιπά ή αυτά και τα κόμματα που δεν συγκροτούν ήδη κοινοβουλευτική ομάδα. Από τη Διακομματική Επιτροπή είναι θα θέματα προς συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, Στράτος, στη Νέα Δημοκρατία η βροχή των τροπολογιών έφερε και μία τροπολογία η οποία δημιούργησε μείζον θέμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που στηρίζουν την κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου. Μιλάμε για την τροπολογία του κ. Βορύδη για τα βιτιοφόρα που καταγγέλθηκε ο κ. Βορύδης ότι στην πραγματικότητα αφήνει το επάγγελμα αυτό κλειστό. Ο κ. Βορύδης λοιπόν, Έλλη, φαίνεται πως το θέμα κλείνει τις επόμενες ώρες. Αυτό που λέει είναι ότι προτίθεται να πάρει πίσω την τροπολογία για τα φορτηγά επειδή δεν τη θέλει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι λέει ο Υπουργός των Μεταφορών. Από εκεί και πέρα η άποψή του είναι ότι εκείνος δίνει νέες άδειες με συγκεκριμένα κριτήρια για τα βιτιοφόρα. Ναι. Και η άλλη επιλογή είναι να γίνεται ένα rotation, όπως λέει, στις ίδιες υπάρχουσες άδειες όσων τις έχουν ήδη στα χέρια. Θα τον έχουμε τον κύριο Βορύδη στην εκπομπή λίγο αργότερα μετά τις ειδήσεις, στο Netquick, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να καταλάβουμε ακριβώς τι τροπολογία ήταν αυτή, αν κλείνει πράγματι το επάγγελμα για τα βιτιοφόρα και γιατί την κατέθεσε αφού την απέσυρε μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει όμως και στον προεκλογικό χρόνο σε ό,τι αφορά τα debate, τα οποία έχουν πάντα το ενδιαφέρον τους. Αυτή την περίοδο που δεν θα γίνουν και ανοιχτές συγκεντρώσεις, ούτε πολύ μεγάλες περιοδίες, τα κόμματα δεν πρόκειται να ξοδέψουν χρήματα ιδιαίτερα, θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί στο να γίνουν 2 συν 2 debate, 2 με τους 2 αρχηγούς
και δύο με όλα τα κόμματα μέσα, όλους τους αρχηγούς. Η Νέα Δημοκρατία αντιπροτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή θα είναι η θέση της, ένα και ένα debate, δηλαδή όπως έγινε στις εκλογές τις προηγούμενες. Θυμίζουμε, είχε γίνει ένα debate ανάμεσα στους κυρίους Καραμανλή και Παπανδρέου και ένα debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Μένει τώρα να δούμε βέβαια ποιοι θα είναι οι πολιτικοί αρχηγοί που θα πάρουν μέρος στο debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Mm-hmm. Αυτό θα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Μιας και ο λόγος όμως για τις τροπολογίες, πρέπει να πούμε ότι με τη βοήθεια των συντακτών μας στη Βουλή, του Κώστα του Κωνσταντόπουλου και της Εμμανουέλας Αργυρτή, βρήκαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής που ξεκινάνε από την μείωση των εισιτηρίων στα επαρχιακά καζίνο, την εξαίρεση των περικοπών μισθών για υπαλλήλους σε πλοηγικούς σταθμούς της Διόρυγας του Κορίνθου. Του Σουέζ, νομίζω. Και μέχρι να μην πληρώνουν χαράτσι θέατρα και κινηματογράφοι μέχρι 200 θέσεις. Να επισημάνουμε μόνο πως τις περισσότερες φορές, ό,τι γινόταν μέχρι τώρα, οι περισσότερες από τις τροπολογίες που πήγαιναν στη Βουλή πήγαιναν προς την ανακύκλωση. Λίγες συζητούνταν στην Ολομέλεια. Το θέμα δεν είναι καινούριο, το έχουμε ήδη πει. Το θέμα είναι παλιό. Υπήρχε πάντα μεγάλη κριτική για τις άσχετες τροπολογίες σε νομοσχέδια που δεν είχαν το αντικείμενό τους, ήταν διαφορετικό. Τώρα καταλαβαίνουμε, η περίοδος είναι προεκλογική. Και οι βουλευτές πρέπει να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δυο σας. Και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί η ρύθμιση για τη δημιουργία των κέντρων κράτησης των παράνομων μεταναστών. Αυτή η ανοιχτή πληγή του μεταναστευτικού έρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, την ώρα που στον Εύρο αποκαλύπτεται ένας σχεδόν καθημερινός ακήρυχτος πόλεμος ανάμεσα στους δουλέμπορους και τις αστυνομικές δυνάμεις. Το ελικόπτερο της Frontex είναι έτοιμο για απογείωση. Άντρες της Πολυεθνικής Δύναμης Φύλαξης Συνόρων, σε συνεργασία με τους Έλληνες αστυνομικούς, ερευνούν μέρα και νύχτα τα περάσματα των λαθρομεταναστών στον ποταμό Εύρο. Η κατάσταση στον Εύρο είναι πρωτοφανής. Κάθε χρόνο 60.000 άνθρωποι περνούν προς τα ελληνικά σύνορα. Οι Τούρκοι σωματέ μπορεί να αντίστακτοι. Πολλοί άνθρωποι έχουν εγκαταληφθεί στη τύχη τους μέσα στα ορμητικά νερά του ποταμού με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Όσοι τελικά τα καταφέρνουν και περνούν, με το πρώτο τρένο φεύγουν για το εσωτερικό της χώρας. Για πολλούς από τους παράνομους μετανάστες, η προσπάθεια να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αποδεικνύεται μοιραία. Τους τελευταίους 27 μήνες έχουν πνιγεί στο ποτάμι του Εύρου 99 άνθρωποι. Έχει δει τον τρόπο που εισέρχονται μέσα στην Ελλάδα και καταλαβαίνει το πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Το τελευταίο καιρό οι σωματέμποροι δεν διστάζουν να ανοίξουν πυρ κατά των αστυνομικών δυνάμεων όταν καταλάβουν πως τους έχουν εντοπίσει. Τώρα πλέον όσες φορές έρχονται αντιμέτωποι με τους συναδέλφους μας, το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιήσουν όπλα. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοί μου που βρίσκονται στα τμήματα συνοριακής φύλαξης της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης αντιμετωπίζουν καθημερινά πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο να χάσουν ακόμα και τη ζωή τους. Η κατασκευή του φράχτη στη Νέα Βίσα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, θα δυσκολέψει την εισρωή λαθρομεταναστών, αλλά υπάρχουν άλλα 100 σημεία στο ποτάμι που χρησιμοποιούν οι διακινητές. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, με αποτέλεσμα στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης να καταναλώνει πάνω από το 50% των δυνάμεών μας πάνω στο κομμάτι αυτό. Στην περιοχή του Εύρου λειτουργούν ήδη δύο κέντρα φιλοξενίας, αλλά η πλειοψηφία των παράνομων μεταναστών θέλει να φτάσει στην Αθήνα. Δεν μπορεί στην πύλη εισόδου των λαθρομεταναστών να υπάρχουν αυτά τα κέντρα κράτησης. Πρώτα-πρώτα είμαστε σύνορα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν στην Αθήνα, ότι στα σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία δεν μπορούν να υπάρχουν αυτά τα κέντρα. Στις Βρυξέλλες, η αρμόδια επίτροπος που συναντήθηκε με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει το ρυθμό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Απάντησε μάλιστα στον Έλληνα Υπουργό ότι από τα 250 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού έχουν απορροφηθεί μόνο τα 40 έως τώρα. Συζητήσαμε για την υποδοχή και την κατασκευή χωρών κράτησης για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν και πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή των κέντρων κράτησης μεταναστών, δεν έχει αποφασίσει όμως αν θα κάνει το ίδιο και με τη λειτουργία τους. Καθημερινά εισραίουν εκατοντάδες άνθρωποι και κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, περίπου 150.000, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πια πολύ σημαντικό πρόβλημα για την κοινωνική ειρήνη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ψηφιστεί τροπολογία, σύμφωνα με την οποία θα κατασκευαστούν 3 τουλάχιστον κέντρα φιλοξενίας παράνομων μεταναστών σε κάθε υπηρετική περιφέρεια της χώρας. Τώρα, μια γιάφκα με δεκάδες όπλα ανακάλυψε ασφάλεια σε ένα τριώραφο κτίριο στην Αγία Μαρίνα Αρτέμιδος. Η ανακάλυψη του οπλοστασίου αυτού, που θα μπορούσε να εξοπλίσει ένα λόχο, έχει προκαλέσει συναγερμό και στην ΑΕΠ. Πάμε στη Λούτσα να δούμε τι έχει να μας πει ο ρεπόρτερ μας, ο Γιώργος Σιδέρης, που είναι εκεί. Καλησπέρα, Γιώργο. Πολλά τα όπλα
και διαφόρων ειδών. Πες μας λοιπόν ακριβώς τι βρέθηκε και ποιες είναι οι πρώτες υποψίες που έχει η αστυνομία αλλά και η ΕΕΠ μια που έχει αναμειχθεί. Έλλη, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με την τελευταία πληροφορία. Την πληροφορία της στιγμής έχουμε δύο προσαγωγές υπόπτων για την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν ήδη προσαχθεί στην κρατική ασφάλεια και εξετάζονται. Εκτός από τους προσαχθέντες, αρχικά γνωρίζαμε για έναν αριθμό όπλων που φτάνει το 40. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τα 70. Πρόκειται για Καλάσνικοφ, πρόκειται για Μι-16, Μι-1 καραμπίνες παλιές του στρατού, δηλαδή όπλα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως το Thompson, υπάρχουν πιστόλια και χιλιάδες σφαίρες. Μέσα σε όλο το κτίριο, σε όλους τους ορόφους, σε όλα τα διαμερίσματα υπάρχει οπλισμός. Μέρος τους έχει ήδη μεταφερθεί με φορτηγά κλειστά της αστυνομίας στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πριν από λίγο έφυγε και ακόμη ένα και περιμένουν να φτάσει ακόμη ένα φορτηγό, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και η καταμέτρηση αλλά και η εξέταση των όπλων. Κάθε όπλο εξετάζεται για περίπου 20 με 25 λεπτά από τους ειδικούς των εγκληματολογικών εργαστηρίων για DNA, δηλαδή για γενετικό υλικό αλλά και για αποτυπώματα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα από την κρατική ασφάλεια, αξιωματικοί αναφέρουν ότι πρόκειται είτε για παράνομο εμπόριο όπλων, είτε για άτομα τα οποία σχετίζονται με τα άκρα, χωρίς να λένε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Δηλαδή αυτή η φράση ότι μπορεί πίσω από αυτό το πλωστάσιο να είναι ομάδες που σχετίζονται, ακραίες ομάδες, έτσι το λένε. Τι μπορεί ακραία να σημαίνει στοιχεία αυτό. Χαρακτηριστικά. Ακραία στοιχεία. Δεν λένε πάνω σε αυτό τίποτα περισσότερο. Μετά στην επόμενη ερώτησή μας είναι ότι τι σημαίνει αυτό. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Κλείνοντας, Έλλη, να σου πω ότι εκτός των όπλων έχουν βρεθεί και στολές παραλλαγής των ενόπλων δυνάμεων, κάποιες περούκες και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν σχέση με τον οπλισμό πάντως. Όπως γεμιστήρες και άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί ένα όπλο να φέρει πάνω για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο. Και τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει στα λιμάνια τη Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς η Ναυτική Ομοσπονδία έχει κηρύξει 48 ώρια απεργία για τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη. Να δούμε τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει ο Νίκος Καπόγλης. Καλησπέρα, Νίκο. Μεγαλοβδόμαδα θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Για πες μας πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Επέλεξαν, Έλλη, τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη οι ναυτεργάτες να ανακοινώσουν τουλάχιστον αυτές τις δύο μέρες θα κάνουν την 48 ώρια απεργία τους. Οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν είναι ευνηδιαστική απόφαση, καθώς αποτελεί μια συνέχεια των κινητοποιήσεων που είχαν εκεί γύρω στις 20-21 Μαρτίου. Βεβαίως είναι ευνηδιαστική απόφαση με την έννοια ότι είχε προηγηθεί ένας διάλογος και είχαν καταλήξει με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ναυτιλίας σε 10 βασικά ζητήματα. Από εκεί πέρα όμως θεωρούν ότι όλο αυτό το διάστημα δεν κύλησε νερό στα βλάκια οι ναυτεργάτες, με αποτέλεσμα βεβαίως να νιώθουν ότι δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους. Τώρα πια είναι αυτά, να σας πω πολύ εντάχει. Αφορά τον οίκο ναύτου και την ένταξή του στον ΕΟΠΗ, θεωρούν ότι διχοτομείται και ότι έτσι υποβαθμίζεται το ιατροφαρμακευτικό κομμάτι και το κομμάτι της περίθαλψής τους. Έχει να κάνει με το καμποτάζ, είναι και το νομοσχέδιο το γνωστό που ταλαιπωρεί βεβαίως όλο τον κόσμο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν έχει κατατεθεί και θα κατατεθεί. Και έχει να κάνει και με τις συλλογικές συμβάσεις. Τώρα υπάρχει και μια ανακοίνωση πολύ σύντομα, να σου πω, Έλλη, από το Υπουργείο Ανάπτυξης που αναφέρει ότι ενώ είχαν δοθεί γραπτές και τεκμηριωμένες οι θέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ποινιό προχωρά σε μια κίνηση που θέτει σε δοκιμασία τους πολίτες. Χαρακτηρίζεται ευνηδιαστική η κίνηση σε μια περίοδο που μάλιστα εν ώψη του Πάσχα που θα πληγεί η μετακίνηση των πολιτών αλλά και η μεταφορά των εμπορευμάτων. Και καλεί τους ναυτεργάτες, έστω και στην ίστατη ώρα αυτή, μέσα στη βδομάδα δηλαδή. Μάλιστα, να λοιπόν, προς το παρόν όμως, εμείς κρατάμε ότι απεργούν. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πέφτει βαριά πλέον η σκιά της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Καταγράφει το Φεβρουάριο ένα ρεκόρ 15 ετίας με 10,8% και χτυπάει κυρίως τους νέους. Πρωταθλήτριες στην ανεργία είναι η Ισπανία και η Ελλάδα, όπου ένας στους δύο νέους μέχρι 25 ετών είναι άνεργος. Μέσα σε έναν μήνα, από τον Ιανουάριο ως τον Φεβρουάριο, οι άνεργοι στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 162.000. Είναι μία άνοδος της τάξης του 0,1%, με το γενικό δείκτη να ανεβαίνει στο 10,8% και να καταγράφει νέο ρεκόρ 15 ετίας. Πρόκειται δηλαδή για 17.143.000 ανέργους, 1,5 εκατομμύριο περισσότεροι από τον περσινό Φεβρουάριο. Είμαι άνεργη και έχω τρία παιδιά. Το νίκη είναι πολύ υψηλό. Δεν φτάνει ο μισθός του άντρα μου για να ζήσουμε.
Σύμφωνα με τη Eurostat, η οριακή αυτή αύξηση επηρεάστηκε από την αντίστοιχη άνοδο της ανεργίας στους νέους. Ο εν λόγω δείκτης ακολούθησε και αυτός ανωδική πορεία και άγγιξε το 21,6%. Οι χώρες όπου οι νέοι πλήττονται περισσότερο είναι η Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δεκεμβρίου και η Ισπανία σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου. Και στις δύο, οι μισοί άνεργοι είναι κάτω των 25 ετών. Οι περισσότεροι δεν έρχονται κλαίγοντας για να ζητήσουν βοήθεια γιατί ντρέπονται, αλλά έχουν πολλά προβλήματα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη και μεγαλύτερη από το αναμενόμενο πτώση του δίκτυου επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύουν τους φόβους ότι η Ευρωζώνη οδεύει ολοταχώς για ύφεση. Η εικόνα πάντως έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τους τελευταίους μήνες υπάρχει σταθερή μείωση της ανεργίας, η οποία έχει πέσει πλέον στο 8,3% μετά το αναπτυξιακό σχέδιο του Προέδρου Ομπάμα. Λοιπόν, και ενώ όλοι περιμένουμε την επίσημη αναγγελία της ημερομηνίας των εκλογών, που από ό,τι όλοι ξέρουμε την μεγάλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί, το πότε θα έχουμε ακριβώς εκλογές, όπως σας είπαμε ήδη, θα μιλήσουμε απόψε με την νέα εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Καλησπέρα, κυρία Γεννηματά. Καλησπέρα, κυρία Στάγια. Κυρία Γεννηματά, αναλάβατε αυτό το πόστο σε μια πάρα πολύ κρίσιμη και δύσκολη περίοδο και φαντάζομαι δεν προλαβαίνετε να απαντάτε σε θέματα. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη πάρα πολλά και να ξεκινήσουμε απόψε και να σας ρωτήσω για το θέμα των τροπολογιών καταρχήν. Μέσα σε αυτά, μέσα στις τροπολογίες είναι και το θέμα της τροπολογίας του κυρίου Βορύδη, όπου είχατε μία έντονη σύγκρουση, τα δύο κόμματα που στηρίζετε την κυβέρνηση Παπαδήμου. Αλλά είναι και το θέμα των δεκάδων άσχετων τροπολογιών που συνεχίζουν τα κόμματα αυτή την πρακτική. Και το οποίο εκ των υστέρων βέβαια λέτε ότι θα τη σταματήσετε. Κυρία Στάγια, όχι εκ των υστέρων. Σήμερα ο κύριος Βενιζέλος είπε με απόλυτη σαφήνεια σε όλους ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας, ότι δεν μπορούν να έρχονται φωτογραφικές ρυθμίσεις την τελευταία στιγμή, ότι οι τροπολογίες θα πρέπει είτε να εξυπηρετούν το πρόγραμμα, την εφαρμογή του προγράμματος, είτε να είναι εγκεκριμένες από το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε να αφορούν θέματα που είναι πάρα πολύ επίγοντα και δεν μπορούν να περιμένουν. Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι κάποιοι και συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αυτή την ώρα, δεν αλλάζει μυαλό. Αυτή την ώρα δηλαδή. Γιατί μόνο η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε τροπολογίες άσχετες. Και δικοί σας βουλευτές κατέθεσαν άσχετες τροπολογίες. Μιλάμε για μια κυβερνητική πρακτική, κυρία Στάη. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να φέρουν τις τροπολογίες που πιστεύουν. Όμως η κυβέρνηση αυτή την ώρα δεν μπορεί να φέρνει τροπολογίες που δεν έχουν συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλάτε για τροπολογία του κυρίου Βορύδη, καμία συνεννόηση. Είναι λοιπόν φανερό ότι ακόμα και αυτή την ώρα έρχονται προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ομάδες. Μάλιστα. Και αυτή η παλαιοκομματική λογική... Εννοείται κάτι συγκεκριμένο στην συγκεκριμένη τροπολογία. Ποιες ομάδες θέλει η Νέα Δημοκρατία μέσω της τροπολογίας του κ. Βορύδη, δηλαδή, ήθελε να εξυπηρετήσει. Κυρία Στάη, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια να ανοίξει ο χώρος, να ανοίξουν τα επαγγέλματα και η τροπολογία συγκεκριμένη προσπαθεί και πάλι να βάλει περιορισμούς. Δεν μπορούμε λοιπόν να βάλουμε περιορισμούς. Θεωρείτε ότι είναι εκλογική πελατεία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το επάγγελμα το συγκεκριμένο? Εγώ δεν λέω ότι είναι εκλογική τους πελατεία, αλλά ότι ίσως έτσι πιστεύουν. Πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να απευθύνονται στην εκλογική τους πελατεία. Εγώ θεωρώ ότι αυτού του είδους η πολιτική έχει τελειώσει. Μάλιστα. Ο κόσμος νομίζω πως θέλει αλήθεια, θέλει ειλικρίνεια, θέλει υπευθυνότητα. Και εμείς τουλάχιστον από τη μεριά μας και εγώ προσωπικά προσπαθώ να μιλώ αυτή τη γλώσσα, προσπαθούμε να αλλάξουμε. Mm-hmm. Κυρία Γεννηματά, να δούμε τι θα προσπαθήσει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει με νέο πλέον αρχηγό τον κύριο Βενιζέλο. Και θα σας πω δύο πράγματα, να μου πείτε πόσο πιστεύετε ότι ο κόσμος θα πιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ άλλαξε. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που είπε η κυρία Παπανδρέου σε χθεσινή τη συνέντευξη, που είπε ότι η κυβέρνηση προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, έκανε εγκληματικά λάθη. Θα χρησιμοποιήσω τη συγγνώμη που ζήτησε ο κύριος Βενιζέλος ο ίδιος και μια δικιά σας πολύ πρόσφατη δήλωση που είπατε ότι κάναμε λάθος. Λεφτά δεν υπήρχαν όταν λέγαμε ότι λεφτά υπάρχουν. Και επίσης κάναμε λάθος που πιστέψαμε ότι μπορούμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Με λίγα λόγια, κάναμε απολύτως λάθος. Είπαμε άλλα αντάλλων στον ελληνικό λαό προεκλογικά και πορευτήκαμε όπως πορευτήκαμε. Αυτό γιατί αλλάζει τώρα? Κοιτάξτε, κυρία Στάη, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αυτοκριτική αποτελεί μέρος της λύσης. Πρέπει κανείς να βλέπει ποια ήταν τα προβλήματα, έτσι ώστε να μπορεί να τα αντιμετωπίζει.
Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ κάναμε αυτή την αυτοκριτική, την κάνουμε, μιλάμε για τα λάθη μας, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα, πίσω από τη συγγνώμη του ΠΑΣΟΚ, πίσω από τα λάθη του ΠΑΣΟΚ, θα κρύβεται ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα. Επιτέλους δεν έχει έρθει η ώρα να ζητήσουν συγγνώμη και τα κόμματα και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Σαμαράς δεν καθυστέρησε αρκετά να εκτιμήσει τη σοβαρότητα του προβλήματος και να αλλάξει στάση και να έρθει σε μια στάση υπευθυνότητας στηρίζοντας την τελευταία στιγμή την κυβέρνηση Παπαδήμου. Θεωρείτε δηλαδή ότι η αριστερά, η συγγνώμη και η παραδοχή των λαθών είναι η αφετηρία για να αποκτηθεί ξανά η εμπιστοσύνη, αυτό λέτε? Βεβαίως είναι η αφετηρία. Δεν λέω ότι με μια συγγνώμη λύνονται όλα. Όλοι στην πράξη κρινόμαστε. Όμως υπάρχει μια αρχή. Και επιτέλους θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η αριστερά για ποιο λόγο πρέπει να ζητήσει συγγνώμη? Δεν έχει ευθύνη για την επιθετική της στάση όλο αυτό το διάστημα. Κυβερνητική ευθύνη δεν έχει, ούτε ευθύνες αποφάσεων. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα αυτά, δεν είναι? Δεν είναι και αυτό ένα θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να απαντηθεί και από την αριστερά? Φαντάζομαι ότι πρέπει να απαντηθεί εάν συμμετάσχει σε κάποια κυβερνητική... Δεν πρέπει να απαντηθεί, δεν πρέπει να απαντηθεί από τις βεβαίως. Δεν πρέπει να απαντηθεί από τις δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική και στην Ευρωζώνη, το πώς μπορούμε να είμαστε στην Ευρωζώνη, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική αν δεν υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει μια άλλη πρόταση, ας την πει κάποιος. Θεωρείτε ότι υπάρχει... προτάσεις κάνουν, απλώς είναι προτάσεις οι οποίες προφανώς δεν σας πείθουν. Λέτε για κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν, κυρία Στάι. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει ο ελληνικός λαός πάντως, έτσι. Βεβαίως ο ελληνικός λαός θα το κρίνει. Και εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο κρίσιμες αυτές οι εκλογές και θα κριθούν ακριβώς όχι από τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και κανείς δεν κάνει ότι δεν τη βλέπει. Αυτές οι εκλογές θα κριθούν από το ποιος θα μπορέσει να δώσει μια αξιόπιστη πρόταση και να πάει η χώρα ένα βήμα μπροστά. Ελάτε να το δούμε αυτό το μετεκλογικό τοπίο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά πώς θα πορευτεί η χώρα, βέβαια. Να σας αναφέρω την χτεσινή συνέντευξη του κυρίου Σαμαράου, που επανέλαβε ότι ζητάει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, μια που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα του να είναι πρώτο. Και είπε μάλιστα ότι αν δεν υπάρξει βιώσιμη κυβέρνηση, φοβάμαι ότι θα πάμε σε δεύτερες επόμενες εκλογές. Πέστε μου τη δικιά σας οπτική σε αυτή την τοποθέτηση, στην περίπτωση που αυτοδυναμία δεν υπάρξει. Γιατί αν υπάρξει αυτοδυναμία, βεβαίως όποιος την έχει θα συγκροτήσει μια κυβέρνηση αυτοδύναμη. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, πιστεύετε ότι το σχήμα που μπορεί να δημιουργηθεί θα είναι μη βιώσιμο? Γιατί ο κύριος Σαμαράς δείχνει να το φοβάται. Και αυτό το σχήμα, για να μην λέμε πολλά, καταρχήν παραπέμπει σε μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, κυρία Στάι, από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά έγινε απολύτως φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς ενδιαφέρονται για την αυτοδυναμία του κόμματός τους. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ μοιαζόμαστε για την αυτοδυναμία της χώρας. Καλά, τώρα κύριε Γεννημέτα, θέλετε... θα με συγχωρέσετε, θα σας διακόψω. Αλλά τι σημαίνει αυτοδυναμία της χώρας πρώτον? Και δεύτερον, επειδή δεν έρχεστε πρώτο κόμμα, λέτε ότι επιδιώκετε την πρώτη θέση, δύσκολα θα λέγατε ότι επιδιώκετε την αυτοδυναμία. Έτσι δεν είναι? Θα το εξηγήσω, κυρία Στάι. Εγώ λοιπόν αναγκάστηκα εχθές να κάνω μια αρκετά σκληρή δήλωση και ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Αλλά θεώρησα ότι θα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα ξεκάθαρα, γιατί κανένας δεν πρέπει πάνω από το εθνικό συμφέρον τα μικροκομματικά του ωφέλη. Και νομίζω πως αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Πέστε μου τώρα την προοπτική συνεργασίας. Από την άλλη μεριά, αυτό που θα προκύψει από τις εκλογές θα μας το πει ο ελληνικός λαός. Εντάξει, αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση. Όχι, είναι μια πολύ ειδική τοποθέτηση. Ότι ο ελληνικός λαός... Την κάνουν όλα τα κόμματα για να αποφύγουν κάτι ειδικότερο, το ξέρω. Κυρία Στάι, ο ελληνικός λαός με την ψήφο του είναι αυτός που θα πει πώς θέλει να κυβερνηθεί ο τόπος. Εμείς λέμε, και αν η ψήφος φέρει τα δύο κόμματα αυτά σε τέτοια ποσοστά και σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, που είναι σχεδόν υποχρεωτικό να συγκροτήσουν κυβέρνηση, δεν μπορείτε να πείτε από τώρα ότι ναι, θα συγκροτηθεί αυτή η κυβέρνηση? Εμείς λέμε, κυρία Στάι, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αν θέλετε, έχει σημασία ποιος είναι το πρώτο κόμμα, ποιος παίρνει την πρωτοβουλία, με ποια πρόταση,
Με ποιες προοπτικές, με ποιες δυνατότητες. Ναι, εντάξει, αυτό το ισχυρίζονται και άλλοι για τον εαυτό τους. Αυτό που κρίνεται αυτή τη στιγμή είναι ωραία. Στάθηκε η χώρα. Με συγχωρείτε, αυτή τη συνεργασία θα την κάνετε. Πες το ότι είστε και πρώτο κόμμα. Δεν έχει σημασία. Θα κάνετε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε συνενέσεις και συνεργασίες ευρύτερες πάνω σε μια συγκεκριμένη πρόταση, την οποία σε αυτή την προεκλογική περίοδο θα αναπτύξουμε. Και αυτή η πρόταση θα έχει τα χαρακτηριστικά της υπευθυνότητας, των μεταρρυθμίσεων Ωραία. Και της αλληλεγγύης. Ωραία. Και με ποιους θα αναδείξετε αυτά τα χαρακτηριστικά, με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Κουβέλη? Ποιοι είναι αυτοί που στο μυαλό σας, όταν συζητάτε όλο αυτό το πλάνο που μας λέτε απόψε, ποιους φέρνετε στο μυαλό σας ως πιθανούς συνεργάτες σας? Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει τα κόμματα τα προοδευτικά που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική και στην πορεία της χώρας στην Ευρωζώνη να τοποθετηθούν στην πορεία για αυτές τις εκλογές γύρω από τις προτάσεις που θα καταθέσουμε και εμείς και αν θέλετε γι' αυτό προτείναμε και μία σειρά από συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης. Θα το πούμε και γιατί το θέμα θεωρούμε, αυτό. Θεωρούμε ναι. ότι θα πρέπει να γίνει εξαντλητικός διάλογος στην πορεία για αυτές τις εκλογές. Οπότε είστε σαφείς με την τελευταία περιγραφή. Μιλάτε για τα κόμματα τα οποία είναι προσιλωμένα στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή προοπτική και στην Ευρωζώνη. Και μιλάτε βεβαίως για τη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς μιλάτε και για τη δημοκρατική αριστερά του κυρίου Κουβέλη, έτσι. Μιλάμε για όλες εκείνες τις δυνάμεις που θα μπορούν να ενώσουν τη φωνή τους, τη δύναμή τους και τις προσπάθειές τους γύρω, εγώ σας ονομάτισα γιατί ξέρω ότι θα δυσκολευτείτε να τις ονοματίσετε. Γύρω από την πρόταση που θα καταθέσουμε και ωραία. Την οποία θέλουμε να συζητήσουμε σε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, πέστε μου για το πλάνο το οποίο έχετε, κυρία Γεννηματά, για τις τηλεοπτικές αναμετρήσεις, γιατί ζητήσατε πολλά. Ο προεκλογικός χρόνος είναι μικρός, είναι λίγος. Και τα κόμματα και οι αρχηγοί πολύ επίσης. Λοιπόν, ζητήσατε δύο debate ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο και ζητήσατε και άλλα δύο με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι είναι πόσοι. Πόσοι πολιτικοί αρχηγοί πιστεύετε ότι πρέπει να συμμετέχουν στο debate των Αυτό όλων? Αυτό θα προκύψει από τη συζήτηση στη Διακομματική Επιτροπή. Δεν θα το πω εγώ τώρα. Εγώ θα κάνετε κάποιες προτάσεις. Αυτό που μπορώ να πω και αυτό που προτείνουμε ως ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον debate ανάμεσα στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Σαμαρά και από εκεί και πέρα και δύο debate ανάμεσα στον κύριο Βενιζέλο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς που θα δούμε στην πορεία πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτό το τοπίο. Ποιοι θα εκπροσωπηθούν δηλαδή, γιατί εδώ θα είναι μια απόφαση που θα την πάρει το ζήτημα, η Διακομματική το ζήτημα Επιτροπή. Αυτό θα το αποφασίσει η Διακομματική Επιτροπή. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να δώσουμε ως στίγμα είναι ότι θέλουμε το διάλογο. Θέλουμε εξαντλητικό διάλογο και πιστεύουμε ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί, που ζει και το φόβο και την αγωνία και το θυμό και την οργή και είναι απόλυτα κατανοητά όλα αυτά, θέλει να ακούσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτές τις αγωνίες. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα βάσει του ρεπορτάζ απάντησε ότι δεν χρειάζονται τόσα πολλά. Είναι αρκετό το ένα debate ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο και ένα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αυτούς που τέλος πάντων θα αποφασίσει η Διακομματική Επιτροπή ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν. Και σας το ρωτάω αυτό γιατί έχουμε ήδη δύο κόμματα τα οποία έχουν συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα με 10 μέλη, τα οποία όμως δεν έχουν προκύψει από τις προηγούμενες εκλογές. Και είναι ένα ερώτημα τι αποφάσεις θα πάρετε και για τα κόμματα αυτά. Ξέρετε κυρία Στάε, εμένα μου κάνει εντύπωση. Και για τα άλλα που έχουν 8 βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να οδηγεί σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις στον τόπο μέχρι να αποκτήσει την πολυπόθητη για αυτήν αυτοδυναμία, μιλώντας όσο γίνεται λιγότερο για το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Και μάλιστα μιλώντας όταν μιλάει με λογικές του παρελθόντος, με δήθεν προεκλογικές προσλήψεις, με κατηγορίες ανυπόστατες, με παροχολογίες. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι πολίτες έχουν κρίση, κατανοούν και όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Γι' αυτό ζητάτε όσο γίνεται περισσότερες συζητήσεις σε όλα τα μέσα ενημέρωση, όπου εν πάση περιπτώσει υπάρχει πρόσβαση του κόσμου. Και μιλήσετε για τα τηλεοπτικά debate, τα οποία. Κατηγορηθήκαμε, ξέρετε. Θα θέλετε 4, αλλά πιθανότατα να μείνουν τα 2. Λοιπόν. Ναι. Κατηγορηθήκαμε για ρουσφετολογικές προσλήψεις πρώτων εκλογών, τις οποίες επρόκειτο να κάνει ο κύριος Βορύδης ως μια πάγια πρακτική του συγκεκριμένου Υπουργείου.
Στη συνέχεια μας είπαν ότι παγώνουν αυτές τις προσλήψεις, ενώ ούτε αυτό είναι τώρα, αλήθεια. Τώρα, κυρία Γεννηματά, τι μου και λέτε. Σήμερα, μιλάμε για αποφάσεις τις οποίες πήρε μια κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχετε κι εσείς. Και σε υπουργικά συμβούλια, στα οποία ήταν μέλη σας. Ξέρετε κάτι. Το πρόβλημα σε αυτές τις εκλογές είναι ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αλλάξει και η μετοπική, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, αντιπαράθεση των κομμάτων, τουλάχιστον αυτών που συνεργάστηκαν. Και κάτσαν στο ίδιο τραπέζι Υπουργικού Συμβουλίου και είπαν ένα ναι. Έστω και αν δεν το έβαλαν την υπογραφή τους, αποφάσεις που ελήφθησαν. Οπότε, συμφωνώ, κυρία Στάη, απολύτως μαζί σας ότι αυτή δεν είναι πρακτική που μπορεί να συνεχίσει κανείς να την ακολουθεί. Το κάνετε και αλλά εσείς τώρα, αγανακτό, αγανακτό και το αναφέρω, γιατί αφήστε με να ολοκληρώσω. Σήμερα βρήκα διάφορα δημοσιεύματα για το ότι υποτίθεται ότι εγώ προχωρούσα σε ρουσφετολογικές προσλήψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εννοείται για ψεύδι τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αυτή η πρακτική πρέπει να τελειώσει. Τα ψεύδι είναι αυταπόδεικτα, κυρία Γεννηματά, οπότε νομίζω ότι φαντάζομαι ότι θα κάνετε ουσιαστικό διάλογο στα σημαντικά ζητήματα και ο κόσμος όντως έχει αρχίσει και καταλαβαίνει. Και τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινη συζήτηση και πάμε να δούμε τώρα μια αεροπορική τραγωδία με 31 νεκρούς, η οποία συνέβη στη Ρωσία όταν συνετρίβει σε περιοχή της Σιβηρίας ένα δικινητήριο αεροσκάφος. Από το δυστύχημα αυτό επέζησαν 12 επιβάτες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το αεροσκάφος συνετρίβει και τυλίχθηκε στις φλόγες ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωσή του. Κατέπεσε και έσπασε στα δύο σε δύσβατη περιοχή στη Σιβηρία, αναγκάζοντας τους διασώστες να το προσεγγίσουν πεζί και να μεταφέρουν στα χέρια τους επιζώντες. Φτάσαμε στην περιοχή μέσα σε 15-17 λεπτά. Όπως βλέπετε, είναι αδύνατο να πλησιάσει το σημείο της συντριβής. Πήγαμε περπατώντας, μετακινήσαμε τα συντρίμμια με τα χέρια και μεταφέραμε τους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πύργος ελέγχου έχασε την επικοινωνία με το αεροσκάφος 3 λεπτά μετά την απογείωση από την πόλη Τιουμέν προς την Σουργκούτ και ο πιλότος επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση. Μεταξύ των 31 θυμάτων είναι και τα 4 μέλη του πληρώματος, ενώ οι 12 επιζώντες νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μίλησα με τον κυβερνήτη της Τιουμέν, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι έχουν αναλάβει οι καλύτεροι γιατροί. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Ευρωπαϊκής κατασκευής αεροπλάνο που πετούσε εδώ και 20 χρόνια δεν είχε περάσει από εξονυχιστικούς ελέγχους πρόσφατα. Η Ρωσία, που έχει μερικά από τα πιο σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα παγκοσμίως, αναγνωρίζει ότι οι πιλότοι της χρειάζονται καλύτερη εκπαίδευση, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συγκαλύπτει συστηματικά τον Υπουργό Μεταφορών. Πάμε στη Μιανμάρ τώρα, η οποία βρίσκεται υπό στρατιωτικό καθεστώς. Μια εμβληματική μορφή της αντιπολίτευσης, η βραβευμένη και με Νόμπελ Ειρήνης, η Aung San Suu Kyi, η οποία εξασφάλισε για πρώτη φορά την είσοδό της στο Κοινοβούλιο. Ήταν οι πρώτες εκλογές στις οποίες συμμετείχε, αφού στις προηγούμενες το 1990 και το 2010 βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό. Η Aung San Suu Kyi, ηγέτιδα και εμβληματική μορφή της αντιπολίτευσης στη Μιανμάρ, εκλέγεται για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο μετά τις συμπληρωματικές εκλογές που εξελίχθηκαν σε θρίαμβο για την ίδια και το κόμμα της στην Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία. Ελπίζουμε ότι αρχίζει μια νέα εποχή όπου θα δοθεί έμφαση στο ρόλο του λαού στην πολιτική της χώρας. Ελπίζουμε ακόμη ότι θα γίνουν τα κατάλληλα βήματα στο δρόμο προς την εθνική συμφιλίωση. Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνη Suu Kyi εξελέγει με ποσοστό 90% στο Καχούμου, την εκλογική της περιφέρεια, και κατέχει πλέον μια έδρα στην Κάτω Βουλή. Ήταν η πρώτη εκλογική αναμέτρηση όπου συμμετείχε, καθώς τις προηγούμενες, το 1990 και το 2010, βρισκόταν υπό κατοίκον περιορισμό. Στις εκλογές που έγιναν για την πλήρωση 44 εδρών, η Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία φαίνεται να κερδίζει τη συντριπτική πλειοψηφία, τουλάχιστον 40 έδρες. Ωστόσο, ο στρατός εξακολουθεί να κατέχει το 80% στο σύνολο των εδρών στη Μιανμάρ. Χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών ήταν ότι η πρόσβαση ξένων μέσων και διεθνών παρατηρητών ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. Πάντως, υπήρξαν καταγγελίες από την αντιπολίτευση για παρατυπίες. Με τη βοήθεια ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου, σώθηκε στην Κίνα ένα παιδάκι 2 ετών, το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε ένα πηγάδι βάθους 12 μέτρων. Οι διασώστες έριξαν με σχοινί ένα κινητό στο οποίο είχαν φορτώσει ένα βίντεο, που καθοδήγησε με επιτυχία το αγοράκι να δεθεί με το σκοινί και τελικά το ανέσυραν σώα στην επιφάνεια. Τρομαγμένο περίμενε υπομονετικά τους διασώστες του το δίχρονο αγοράκι μέσα στο τσιμεντένιο πηγάδι βάθους 12 μέτρων. Οι άνδρες του συνεργείου διάσωσης του προμήθευσαν οξυγόνο ενώ κατέβασαν και ένα κινητό με κάμερα στο εσωτερικό του αποξηραμένου πηγαδιού για να ελέγχουν τις κινήσεις του και να του δίνουν οδηγίες ώσπου να το ανασύρουν στην επιφάνεια.
Ο Μικρούλης, που είχε πέσει κατά λάθος στο πηγάδι, γλίτωσε με μερικές γρατζουνιές. Και να δούμε τους νέους κανόνες και όρους για τις διαδηλώσεις που γίνονται στο κέντρο της πρωτεύουσας, που προτείνει ο Δήμος της Αθήνας. Η άδεια από την αστυνομία, αλλά και η απαγόρευση της χρήσης χημικών ουσιών, είναι ανάμεσα στις προτάσεις, οι οποίες όμως προκαλούν ήδη την αντίδραση των συνδικάτων. Με άδεια της αστυνομίας θα πραγματοποιούνται οι διαδηλώσεις με εξαίρεση τις μεγάλες πανεργατικές απεργίες. Αν το μέγεθός τους είναι μικρό, θα περιορίζονται σε μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Αθηναίων, θα απαγορεύεται η χρήση χημικών από την αστυνομία. Κατά μέσο όρο το 2011, πραγματοποιούνταν καθημερινά στην Αθήνα περίπου 3 συγκεντρώσεις ή πορείες, νεκρώνοντας το κέντρο της πόλης, όχι μόνο με υπαιτιότητα των διοργανωτών της, αλλά και της αστυνομίας. Σημείο κλειδί της πρότασης είναι ότι θεσμοθετεί την ευθύνη του διοργανωτή. Αυτός θα πρέπει να καλεί την αστυνομία να παρέμβει αν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο. Αν δεν το κάνει, θα πρέπει να αναλάβει το κόστος των ενδεχόμενων ζημιών. Το πρόβλημα και το ζήτημα δεν είναι να απαγορευτούν οι διαδηλώσεις και οι πορείες. Το πρόβλημα, το μεγάλο και το ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζόμενων είναι να απαγορευτούν οι μειώσεις μισθών, οι απολύσεις, ο καλπασμός της ακρίβειας. Θέλουν να φημώσουν το λαό της Αθήνας, στην ουσία να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις, δηλαδή να απαγορεύσουν τον αγώνα όλων αυτών που πλήττονται σήμερα από την αντιλαϊκή πολιτική. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής θα μπορεί να απαγορεύσει την πραγματοποίηση μιας πορείας αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Πρωτοδικών. Θα μπορεί επίσης να επιβάλλει την αλλαγή της διαδρομής της πορείας ή να διατάξει τη διάλυσή της. Σαν Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας θα υποστηρίξουμε, όχι γιατί μας συμφέρει, αλλά γιατί έτσι πρέπει, γιατί δεν μπορεί μια Μητρόπολη της χώρας, που εδώ είναι ο μισός κόσμος της Ελλάδος, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Εάν δεν θέλουμε η κρίση να δώσει το τελειωτικό χτύπημα, οφείλουμε όλοι μαζί να δράσουμε. Η πρόταση δεν προβλέπει ρυθμίσεις για αυθόρμητες συναθρήσεις χωρίς συγκεκριμένους διοργανωτές, όπως ήταν οι αγανακτισμένοι. Και τις παιδικές ασθένειες παρουσιάζει το σύστημα των γενώσιμων φαρμάκων από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του. Η συνταγογράφηση της δραστικής, όπως λέμε, ουσίας πιλωτικά σε 10 φάρμακα σκόνταψε στο γεγονός ότι ο κατάλογος των αντίστοιχων φαρμάκων δεν έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΟΠΗ και του ΕΟΦ. Πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία. Αλλά στα περισσότερα φαρμακεία ακολουθούν τον παλιό τρόπο. Πρέπει όμως να έχουμε κάποια στιγμή να μας δοθούν οδηγίες, ώστε να ξέρουμε ποιο φάρμακο πρέπει να δίνουμε, ποιο σκεύασμα. Βάσει τιμής προφανώς που θα μας ορίσει το Υπουργείο Υγείας. Ο νόμος προβλέπει ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να δίνει το φθηνότερο φάρμακο που κυκλοφορεί με την ίδια δραστική ουσία. Αυτό που θα δίνει ο φαρμακοποιός θα πρέπει να είναι το σωστό. Το καλό φάρμακο. Οι φαρμακοποιοί πάντως είναι υπέρ της συνταγογράφησης με βάση δραστική ουσία, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Αρκεί να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως είναι σήμερα, δεν υπάρχουν δραστικές ουσίες, παρά μόνο εμπορικά ονόματα, γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή του μέτρου. Καλείται η κοινότητα, η ιατροφαρμακευτική, να εφαρμόσει κάτι το οποίο δεν έχει υποδομή. Το μέτρο εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών, υποστηρίζουν οι γιατροί, που δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να αναγράφουν και το όνομα του φαρμάκου. Αυτό που λέμε και προτείνουμε στα μέλη μας είναι δραστική ουσία και βεβαίως δίπλα από αυτήν το φάρμακο που έχουν εμπιστοσύνη. Σφραγίδα η οποία θα λέει επίσης ότι όποιος αλλάξει τη φαρμακευτική θεραπεία φέρει ποινικές ευθύνες. Αναμενόμενες χαρακτηρίζει ο ΕΟΠΗ τις δυσκολίες της πρώτης ημέρας. Σε ανακοίνωση τονίζει πως ο κατάλογος των φαρμάκων που αντιστοιχούν στις 10 δραστικές ουσίες θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΟΠΗ και του ΕΟΦ. Παράλληλα θα κοινοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε να ενσωματωθούν οι νέες τιμές. Ενώνει καθημερινά τους Έλληνες της οικουμένης με την πατρίδα και σήμερα η Φωνή της Ελλάδας της ελληνικής ραδιοφωνίας αφιέρωσε 13 ολόκληρες ώρες από το παγκόσμιο πρόγραμμά της για να στηρίξει τη δημιουργία 2 κοινωνικών φαρμακείων της Εκκλησίας. Ο Διεθνής Ραδιομαραθώνιος ολοκληρώνεται με μια μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνημου. Φωνή στην ανθρωπιά έδωσε ο ραδιομαραθώνιος που συνδιοργάνωσαν η Φωνή της Ελλάδας και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Ο ραδιομαραθώνιος ολοκληρώθηκε με μια συναυλία στο στούντιο ΣΕ της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σκοπός είναι πως θα συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε τους πολίτες εκείνους, τους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολες ώρες. Από το πρωί, όλοι οι σταθμοί της ελληνικής ραδιοφωνίας, οι 19 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΑ και οι ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων της ΝΕΤ, με απευθείας συνδέσεις με το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στήριξαν την πρωτοβουλία. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και πλήθος καλλιτεχνών συμμετείχαν στη συναυλία που έριξε την αυλαία του ραδιομαραθωνίου. Σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας εμφανίζεται παγιδευμένο στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, θεωρούμε πως είναι απολύτως δικαιολογημένη η απόφασή μας να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στους συνανθρώπους μας που βιώνουν στην καθημερινότητά τους καταστάσεις σκληρές. Η ανταπόκριση των Ελλήνων της Διασποράς αλλά και όσων ζουν εδώ ήταν εντυπωσιακή. Τα δύο κοινωνικά φαρμακεία που θα δημιουργηθούν με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα και στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα θα καλύπτουν τις ανάγκες των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως οι άνεργοι και οι χαμηλοπληθυσμένοι. Η Μαντόνα αγρίεψε και ξεπέρασε τον Elvis Presley. 12 και ούτε ένα λιγότερο είναι πια τα άλμπουμ της που έχουν σκαρφαλώσει στο βρετανικό νούμερο 1. Η και επίσημα πια πιο πετυχημένη pop star όλων των εποχών πέτυχε το ρεκόρ να ξεπεράσει ακόμη και αυτό το βασιλιά του rock and roll. Ιστορία έγραψε το νέο άλμπουμ της Μαντόνα. Η μικρή διάρκεια της κυκλοφορίας του δεν ήταν αποτρεπτική για να σκαρφαλώσει απευθείας το νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ. Άλλωστε, ο θόρυβος που ακολούθησε την παρουσίαση του τραγουδιού Girl Gone Wild ήταν αρκετός για να γίνει ευρέως γνωστό το άλμπουμ που φέρει το όνομα της βασίλισσας της pop. Η νέα πρωτιά είναι προσωπικό ρεκόρ για τη Μαντόνα, καθώς μέχρι σήμερα 12 άλμπουμ της έχουν ανέβει στο νούμερο 1, καθιστώντας τη βασίλισσα της pop την πλέον επιτυχημένη solo καλλιτέχνητα της γυραιάς Αλβιώνας. Την επιτυχία της δεν είχε καταφέρει ούτε ο Elvis Presley σε όλη την καριέρα του. Στο βρετανικό νούμερο 1 είχαν φτάσει μόνο 11 από τα προσωπικά άλμπουμ του βασιλιά. Ρεκόρ στη Μεγάλη Βρετανία σημείωσε και ο Αμερικανός τενόρος Noah Stewart. Είναι ο πρώτος μαύρος μουσικός που το προσωπικό του άλμπουμ χτύπησε πρωτιά στο τσάρτ της κλασικής μουσικής. Σε αυτό το σημείο τελείωσε και για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί με την εκπομπή NetWeek σε λίγα λεπτά. Προς το παρόν, γεια σας.